Η Μέμα Σταθοπούλου γεννήθηκε το 1942 στην Πάτρα ως ένα από τα δύο παιδιά ενός μαθηματικού αριστερών φρονημάτων, ο οποίος διατηρούσε εμπορικό κατάστημα. Η μικρή γνώρισε από πρώτο χέρι τις περιπέτειες της εποχής και τις διώξεις του πατέρα της, όπως το κυνήγι και τις συλλήψεις με το ταραγμένο κλίμα να σφραγίζει τα πρώτα της χρόνια. Από μικρή αγάπησε τον χορό και ήδη από το σχολείο διακρίθηκε στον Στίβο μέσα από τις τάξεις της Παναχαϊκής. Τότε θα έρθουν τα πρώτα μετάλλια στο Άλμα Εσμίκος και κάποια κύπελα. Έτσι, όταν ανακοινώνει στους γονείς της ότι σκοπεύει να κατέβει στην Αθήνα για να δώσει εξετάσεις στην Γυμναστική Ακαδημία, δεν είχαν αντίρρηση, αφού το ράφι που φιλοξενούσε τα μετάλλια και τους επένους ήταν γεμάτο. Φτάνοντας ωστόσο στην Αθήνα, δεν περνά το κατόφλι της Γυμναστικής Ακαδημίας, αλλά της Δραματικής Σχολής. Αν ήταν παρόρμηση της στιγμής ή καλομελετημένο σχέδιο, κανείς δεν ξέρει. Η απόφασή της όμως σύντομα θα δικαιωνόταν και με το παραπάνω. Η προοδευτική οικογένεια δεν είχε εξάλλου αντίρρηση για τη μεγάλη αυτή στροφή της Μέμας από τον αθλητισμό στο σανίδι, καθώς, όπως έλεγε η ίδια, ήταν ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι και πάντα τη στήριζαν στις επιλογές της. Η Σταθοπούλου σπουδάζει στη σχολή του Πέλου Κατσέλη και κατόπιν στην Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου, βάζοντας έτσι γερά θεμέλια για μια καλή καριέρα που είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Το ντεμπούτο της στο θέατρο θα το κάνει το 1964, σπουδάστρια ακόμα, όταν και εμφανίστηκε δίπλα στον Τάκη Χόρν στον δικέφαλο έτο του Εθνικού. Και την ντεμπούτο ήταν αυτό. Όπως το είπε εξάλλου και η ίδια, ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της θεατρικής της καριέρας. Την επόμενη μάλιστα χρονιά θα γίνει πρωταγωνίστρια στην παράσταση «Ένας έρωτας που δεν τελειώνει ποτέ» για να πάρει διθυραμβικές κριτικές και θα καθιερωθεί αμέσως ως μία από τις ανερχόμενες νεαρές ηθοποιούς. Το εκρηκτικό της ταπεραμέντο, το αναντήρητο ταλέντο αλλά και το όμορφο παρουσιαστικό της θα τη φέρουν αμέσως στο χώρο του ελληνικού σινεμά που πάντα έψαχνε νέες και ωραίες σενζενή να πλαισιώσουν τους πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης. Έτσι, την ίδια χρονιά θα κάνει τις πρώτες της εμφανίσεις στον ελληνικό κινηματογράφο και θα γίνει η αγαπημένη των περιοδικών της εποχής. Η ταινία που τη σύστησε στο ελληνικό κοινό ήταν «Η Επικίνδυνη» το 1964. Αυτή η ταινία την καθιέρωσε αμέσως καθώς παραγωγοί, σκηνοθέτες αλλά και κόσμος εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία της. Μέσα σε 3 χρόνια, από το 1964 έως το 1967, η Σταθοπούλου θα παίξει σε 15 ταινίες, δίπλα συνήθως στον παρτενέρ της σε οθόνη και πραγματική ζωή, Θάνο Λιβαδίτη. Στη σκιά μιας άλλης και άπονη ζωή το 1964, το φτωχόπεδο, η καταφρονεμένη, ο νικητής, με ιδρώτα και δάκρυα, θα ζήσω για σένα, επιστροφή και αφήστε με να ζήσω το 1965 και οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω το 1967. Το ειδήλιο με τον Λιβαδίτη δεν προχώρησε και ας ήταν ένα από τα χρυσά ζευγάρια της ελληνικής showbiz αυτού του καιρού. Στη συνέχεια, το ξανθό κορίτσι της Καραγιάννης Καρατζόπουλος συμπροταγωνίστησε με τους πάντες από τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Κώστα Καζάκο, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Κώστα Βουτσά, μέχρι και τους Ανδρέα Ντούζο, Μάνο Κατράκη, Γιάννη Φέρτη, Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιονάκη και ατόσους ακόμα. Όταν δεν ήταν στα πλατό και το θεατρικό σανίδι, κοσμούσε τα περιοδικά του καιρού με φωτογραφίες εξωφύλων στο Ρομάντζο, το Ντομινό, το Φαντάζιο και τη Βεντέτα. Η εντυπωσιακή παρουσία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, που κάποιοι παρομοίασαν ακόμα και με το απόλυτο θηλυκό Μπριζίτ Μπαρντό, είχε τη στόφα της Σταρ, παρά το γεγονός ότι το σταριλίκι δεν το αγάπησε ποτέ. Μετά λοιπόν από 15 ταινίες που έκανε στο πλευρό του Λιβαδίτη, θα ακολουθούσαν άλλες 12 με διάφορους κινηματογραφικούς παρτενέρ. Η καριέρα της συνεχίστηκε με την ίδια δυναμική μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον βιομήχανο Δημήτρη Μαρούση. Τελευταία της ταινία ήταν το 1972 στη Θύελλα της Μεγάλης Αγάπης.
Η ηθοποιός φαινόταν να ανακόπτει ρυθμούς μετά το γάμο της, όταν και πήρε ξαφνικά την απόφαση να αποσυρθεί εκεί στον κολοφόνα της δόξας της, παρά το γεγονός ότι ήταν στα πολύ πάνω της και τα συμβόλαια έπεφταν βροχή, στον 8ο πια χρόνο της κινηματογραφικής και θεατρικής της καριέρας, η Μέμα είπε να σταματήσει και να κάνει οικογένεια. Και έκανε, αποκτώντας δύο παιδιά, τον Κώστα και την Ελένη. Παρά το γεγονός ότι η ένωση με τον εργοστασιάρχη δεν μακροημέρευσε, καθώς έληξε άδοξα έπειτα από μία δεκαετία, η Σταθοπούλου δεν επέστρεψε ποτέ στο σινεμά και το σανίδι, καθώς πίσω στη ζωή της δεν κοίταξε ποτέ. Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 θα βρουν την Μέμα στην Πάτρα να διατηρεί την δική της επιχείρηση. Η μπουτίκ γενικείων ρούχων που είχε άντεξε για 3 χρόνια, όταν και αποσύρθηκε οριστικά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας μια ήρεμη και αξιοπρεπή ζωή. Όπως δήλωσαν αργότερα φίλοι και συγγενείς της, το σαράκι του θεάτρου δεν σταμάτησε να την κατατρώει. Μπορεί να ξανάπαιζε στο θέατρο, αλλά δεν πρόλαβε. Η εντυπωσιακή Μέμα Σταθοπούλου, το σεξ σύμβουλ των δεκαετιών του 60 και του 70, άρχισε να δίνει τη μάχη με την Επάρατο το 1997, μάχη την οποία όμως έχασε τελικά στις 17 Οκτωβρίου 1999. Ήταν 57 χρονών. Την επομένη, ένα βροχερό απόγευμα, τελέστηκε η κηδεία της στο κημητήριο της Πάτρας. Μαζί με τον κόσμο που πήγε για το ίστατο χέρι ήταν και ο Θάνος Λιβαδίτης, θυμίζοντας σε όλους το ανεπανάληπτο ζευγάρι του ελληνικού μελό. Μια από τις ωραιότερες παρουσίες του ελληνικού σινεμά είχε φύγει για πάντα, έμεινε όμως στις μνήμες μας ως διαχρονική εν ζενή.